Θα ξεκινήσω με το εξής. Με αφορμή τη χθεσινή πύρινη λέλαπα που έζωσε τη Μαγνησία, θρυνούμε δύο επιπλέον χαμένους συνανθρώπους μας και το σοβαρό τραυματισμό λόγω εγκαυμάτων την ώρα που επιχειρούσε στο πεδίο της πυρκαγιάς ενός πυροσβέστη. Έτσι λοιπόν θρυνούμε δύο επιπλέον χαμένους συνανθρώπους εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει και την αντιπυρική προστασία και αντίστοιχα την πρόληψή της ως κόστος. Έτσι λοιπόν το κυβερνητικό άλοθη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής έχει πλέον χρεοκοπήσει με παταγώδη τρόπο αλλά και με τραγικό τρόπο. Έτσι λοιπόν οι προκλητικές και άθλιες δικαιολογίες της κυβέρνησης περί κλιματικής κρίσης μόνο περισσότερο οργή μπορούν να προκαλούν και δεν μπορούν πλέον να πείσουν κανέναν. Αυτό που απαιτείται είναι εδώ και τώρα να κάνετε ό,τι η κυβέρνηση να κάνει ό,τι απαιτείται για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές, να μην χαθούν άλλες ζωές, περιουσίες και φυσικός πλούτος. Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε και από αυτό το βήμα τα συλληπιτήρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις οικογένειες, στους οικείους των δύο αδικοχαμένων συνανθρώπων μας και ταχεία ανάρρωση στον πυροσβέστη που νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο. Ακριβώς αυτή η πολιτική αναδεικνύεται και μέσα από το νομοσχέδιο που συζητούμε και ειδικότερα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, μέσω των οποίων η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την εγκληματική της επιλογή να διατηρήσει τα σοβαρά κενά που υπάρχουν διαχρονικά στο ΙΚΑΒ και στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές. Στην ουσία, η κυβέρνηση αρνείται τις μόνιμες προσλήψεις διασωστών και προωθεί τα γνωστά μπαλώματα που πάνε μαζί με την ένταση, ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και στον τομέα των διακομιδών. Συγχρόνως, επιβεβαιώνεται πως χειροτερεύει ακόμα περισσότερο το «πάμε και όπου βγει» που μέσα στην πανδημία μετατράπηκε, έγινε κανονικότητα με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων να αναλαμβάνουν ό,τι καθήκοντα προκύπτουν, με τους γνωστούς φυσικά κινδύνους που απορρέουν, ελοχεύουν για τη ζωή των ασθενών με τα μεικτά πληρώματα των ασθενοφόρων, όταν οι οδηγοί δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση για να διαχειριστούν ένα σοβαρό περιστατικό. Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο μέτρο, η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν έχει καμία σχέση με την προνοσοκομιακή περίθαλψη, με την περίθαλψη επιτόπου στο σημείο του συμβάντος, παρά εντάσσεται στην πολιτική των περικοπών και των παλωμάτων που είναι πιο φθηνά για το κράτος. Επιβεβαιώνεται δηλαδή πως η επάρκεια μέσων και η στελέχωσή τους με το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό δεν χωράει στην πολιτική που υλοποιεί τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπου κυριαρχεί η λογική του κόστους-οφέλους. Μάλιστα, αυτή την πολιτική εφάρμοσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη τετραετία και θα εφαρμόσει φυσικά και το επόμενο διάστημα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αποτελεί αυτή η πολιτική που θα εφαρμόσει κλιμάκωση ακριβώς της στόχευσης που ανέφερα και στην πράξη σημαίνει πως αντί για προσλήψεις οδηγών και διασωστών στο ΙΚΑΒ έχουμε την ιδιωτικοποίηση αρχικά των δευτερογενών διακομιδών με κρατικό χρήμα προς ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων. Αντί για ανανέωση του στόλου ασθενοφόρων του ΙΚΑΒ, εξακολουθούν να κυκλοφορούν πεπαλαιωμένα οχήματα που παρουσιάζουν συχνά βλάβες. Αντί για προσλήψεις γιατρών στο ΙΚΑΒ, εξακολουθεί το επικίνδυνο χάος με επιφόρτιση του καθήκοντος συνοδείας βαρέων πασχόντων ασθενών που διακομίζονται από κέντρο υγείας σε νοσοκομείο ή από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, στους γιατρούς είτε στους γιατρούς των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων. Ακόμα και σε γιατρούς αγροτικούς ή νέους ειδικευόμενους με ελάχιστη εμπειρία. Αντί λοιπόν για στόλο ειδικά διαμορφωμένων ως ασθενοφόρων ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ και ειδικά διαμορφωμένων ταχύπλων του ΕΚΑΒ, στελεχωμένων από γιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι διακομιδές από νησιά, για παράδειγμα, εξακολουθούν να ανατίθενται στην αεροπορία στρατού ή στην πολεμική αεροπορία, όπως και στο λιμενικό. Αποδεικνύεται και μάλιστα με τον πιο τραγικό τρόπο
ότι είναι εγκληματική η επιλογή της κυβέρνησης να πάρει πυροσβέστες και να τους κάνει εν μία ανοιχτή διασώστες το ΕΚΑΒ, μία παρέμβαση, απόφαση που παρουσιάζεται ως ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Στην ουσία όμως συντηρεί το σμπαράλιασμα του ΕΚΑΒ, γιατί ακριβώς πάνω σε αυτό το σμπαράλιασμα προωθείται η επιχειρηματική δράση. Όχι μόνο στο ΕΚΑΒ, η ίδια πολιτική και στο σύνολο, στο σύνολο της υγείας. Ενώ την ίδια στιγμή αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο η πυροσβεστική, ειδικά σε μία περίοδο που η χώρα φλέγεται από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και ακριβώς για αυτούς τους λόγους, εμείς και στην Επιτροπή και από αυτό το βήμα, στη σημερινή συζήτηση, ζητάμε την ανάκληση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες που διαμορφώσατε και διαμορφώνεται και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ με την πολιτική σας, φαντάζει άπιαστη πολυτέλεια η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο του συμβάντος από εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, γιατρούς και διασώστες. Κάτι που θεωρείται τελείως απαραίτητο σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Και αυτή η εγκληματική διαχρονική πολιτική της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, η ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης, όχι μόνο του ΕΚΑΒ, της υγείας γενικότερα, είναι η πολιτική που βάζει την υγεία και τη ζωή του λαού, όλων μας, στη ζυγαριά του κόστους για να αυγατίζουν τα κέρδη των λίγων, που όμως κόστησε, κοστίζει και θα κοστίζει σε ζωές. Γιατί ακόμα και στην περίπτωση που επιτευχθεί με το σχέδιο της κυβέρνησης η άμεση μεταφορά, πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί ο ασθενής όταν στις δημόσιες μονάδες υγείας είτε λείπουν κρίσιμες ειδικότητες, είτε λείπει βασικός εξοπλισμός, ή όταν υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος να τον λειτουργήσει. Στα πλαίσια ακριβώς της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής είναι και η ρύθμιση με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την παράταση της θητείας των γιατρών άνω του 67ου έτους της ηλικίας, που μόνο απρόβλεπτη, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, δεν είναι, αφού είναι γνωστό, το είπαμε και στην Επιτροπή, είναι γνωστό το πότε λύγει ή το πότε λύγει η θητεία αυτών των γιατρών και πότε συνταξιοδοτούνται, ώστε έγκαιρα να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Και μάλιστα σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει και νόμος που προβλέπει ένα εξάμηνο πριν την μελούμενη συνταξιοδότηση να ξεκινάει η διαδικασία αντικατάστασης του προσωπικού που είναι προς συνταξιοδότηση. Αποτελεί μέρος λοιπόν των ρυθμίσεων που το αποτέλεσμά τους είναι η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας με τα γνωστά έως και τραγικά αποτελέσματα για την υγεία και τη ζωή των ασθενών στο όνομα της μείωσης του κόστους εργασίας, όπως λέτε, των εμπεριμετωπιμένων και με επιχειρηματικά κριτήρια λειτουργίας δημόσιων μονάδων υγείας. Και συγχρόνως σηματοδοτεί την απόρριψη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των αναγκαίων νέων μόνιμων προσλήψεων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Να υπάρξει η έγκαιρη διαδοχή του ιατρικού προσωπικού, η εκπαίδευση και η μεταφορά της πείρας των παλιότερων στους νεότερους, της γνώσης και ούτω καθεξής. Έτσι προωθείται ως λύση, όπως λέτε, ηλικιωμένος γιατρός άνω των 67 ετών, με μειωμένες αντοχές, με προβλήματα υγείας οι περισσότεροι, που θα εντάσσονται στις εφημερίες και στην καθημερινή δουλειά σε δημόσιες μονάδες υγείας, που επικρατούν, όπως όλοι αναγνωρίζετε και γνωρίζετε, όπως και εσείς ως κυβέρνηση, ότι επικρατούν συνθήκες πολέμου. Δεν λύνεται λοιπόν το πρόβλημα. Θα το επαναφέρετε μετά το τρίμηνο που προβλέπει η ρύθμιση. Με μεγαλύτερη οξύτητα θα το αξιοποιήσετε παράλληλα, όπως κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα, και ως επιχείρημα για νέα αντιλαϊκά μέτρα αναδιαρθρώσεις που θα χειροτερέψουν την κατάσταση περαιτέρω. Και ακριβώς αυτό το μέτρο αποτελεί στοιχείο της συνεχώς διευρυνόμενης αντίθεσης ανάμεσα στις δυνατότητες της εποχής μας και της αξιοποίησής τους προς όφελος της σύγχρονης υγείας του λαού αλλά και των σύγχρονων όρων δουλειάς των υγειονομικών. Γιατί ακόμα και η επίκληση,
όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση των εξαιρετικά επιγουσών αναγκών, αυτές δεν προσδιορίζονται από τις λαϊκές ανάγκες στην υγεία, τις ανάγκες του λαού μας για υπηρεσίες υγείας, αλλά από τις ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή για τις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα στα νησιά, όπως αναφέρεται και στην Κρήτη. Να λοιπόν πώς το πάμε και όπου βγει για την υγεία του λαού, είναι λεπτομερώς σχεδιασμένα, αφενός μέσω εξοικονόμησης πόρων από το κράτος, μη προχωρώντας σε προσλήψεις, μη ενισχύοντας τις δημόσιες μονάδες υγείας, το ΕΚΑΒ και άλλα, αφετέρου την ανάπτυξη νέας κερδοφόρας δράσης για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ανοίγοντας τους νέα πεδία κερδοφορίας, όπως για παράδειγμα για το ΕΚΑΒ για διακομιδές, αντίστοιχα ενίσχυση ευρύτερα στον τομέα της υγείας, ενίσχυση της επιχειρηματικής, της υφιστάμενης επιχειρηματικής λειτουργίας, αλλά και της έντασης και αύξησης της επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας. Με αυτό το δίπτυχο, η νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλιμακώνει την επίθεση και στην υγεία του λαού. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε με το καλημέρα τόσο από τις προγραμματικές δηλώσεις, όσο φυσικά και από τις προτινόμενες ρυθμίσεις μέσω του νομοσχεδίου, των πράξεων νομοθετικών περιεχομένων κτλ. Γιατί λοιπόν δεν προχωράτε, όπως εμείς σας το προτείναμε και στις επιτροπές, το έχουμε καταθέσει ως προτάσεις και όλα τα προηγούμενα χρόνια και την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο που ήσασταν κυβέρνηση. Λοιπόν, γιατί δεν προχωράτε σε ανοιχτό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες και πρόσληψη όλων των γιατρών που θα κάνουν αίτηση και έχουν τα τυπικά προσόντα που βέβαια στις σημερινές συνθήκες και όλοι να προσληφθούν, πάλι θα υπάρχουν ελλείψεις. Φυσικά, λέμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες οικονομικές, εργασιακές και επιστημονικές συνθήκες. Δηλαδή, αυξήσεις των μισθών, μείωση των εφημεριών, άδειες εκπαίδευσης και άλλα. Προκειμένου ακριβώς αυτά τα ζητήματα να μην αποτελούν αντικίνητρο που οι κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, αφενός μεν συστηματικά διαμορφώσατε προκειμένου να μειώνεται το κόστος εργασίας των εμπορευματοποιημένων και με επιχειρηματικά κριτήρια λειτουργίας δημόσιων μονάδων υγείας. Έτσι, μόνο ως πολιτική υποκρισία, θα έλεγα, μπορεί να εκλειφθούν οι αιτιάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής κυβέρνησης, όπως του Υπουργείου, ακόμα και της εισηγήτριας που ακούσαμε προχθές και χθες μάλλον και στην Επιτροπή. Το γεγονός δηλαδή ότι προκυρίζονται θέσεις, όμως δεν καταθέτουν χαρτιά. Όταν χθες οι ίδιοι, το προηγούμενο διάστημα, όλες οι κυβερνήσεις έχετε δημιουργήσει με την πολιτική σας τεράστια αντικίνητρα για να ενταχθούν γιατροί στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θα σας πω ένα παράδειγμα και δεν θα πάω σε άγονες περιοχές. Γενικό νοσοκομείο Λάρισας. Ένα παράδειγμα, στα Πάμπολα. 4 κοινές θέσεις παιδιάτρων. Οξύδωτο το πρόβλημα χρόνια τώρα. Καμία κυβέρνηση δεν έλυσε το ζήτημα με την έννοια των προσλήψεων. 4 θέσεις κοινές εδώ και χρόνια. Προκυρήσετε μία θέση παιδιάτρου. Καταθέτουν χαρτιά 5 παιδίατροι για αυτή τη θέση. Την ίδια ώρα προσλαμβάνεται βέβαια μία, προσλήφθηκε μία συνάδελφος και μένουν 3 κοινές θέσεις που θα μπορούσαν από αυτούς που δείξαν ενδιαφέρον για αυτή τη θέση να καλυφθούν και οι υπόλοιπες κοινές θέσεις. Και το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, η Παιδιατρική εν προκειμένου κλινική, παραμένει με 2 παιδιάτρους αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα λοιπόν και με το άρθρο 4, αντί για κάλυψη τουλάχιστον όλων των κοινών θέσεων, πάγιων αναγκών σε προσωπικό, με σχέση μόνιμης και σταθερής εργασίας των δημόσιων δομών, και ενώ οι ελλείψεις είναι τεράστιες, αντί λοιπόν να προσλάβετε μόνιμο προσωπικό, διαμορφώνετε λίστες ανέργων, δεξαμενή ανέργων, στις υγειονομικές περιφέρειες, από τις οποίες θα αντλείτε τι, επικουρικό προσωπικό με ημερομηνία λήξης ορισμένου χρόνου με το κριτήριο της συμπίεσης του κόστους εργασίας. Όσο γίνεται περισσότερο, αφού αυτό απαιτεί η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας που στηρίζεται και εσείς ως κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα. Μάλιστα, στο άρθρο 5, με τη πρόβλεψη για εργασία με δελτίο παροχής υπηρεσιών του κλάδου του ΔΕΕ οδηγών, πέρα το ότι δεν γίνεται λόγος για προσλήψεις
σχέσεις μόνιμο προσωπικό, αναδεικνύεται ακριβώς και το περιεχόμενο της ευελιξίας στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας. Δηλαδή, το πολυπληθές νομοθετικό οπλοστάσιο που διαμορφώνει φθηνούς εργαζόμενους για τις επιχειρηματικές μονάδες υγείας του δημοσίου. Συνεπώς, και από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της υγείας με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και τα άλλα άρθρα, αναδεικνύεται πως η κυβερνητική πολιτική το μόνο που εξασφαλίζει για την υγεία του λαού είναι τα ελάχιστα. Με ημερομηνία λήξης, με επιστημονικά κριτήρια και κόφτες, πακέτο μίνιμουμ παροχών και πελατεία στον ιδιωτικό τομέα για το κάτι παραπάνω που θα προκύψει ως ανάγκη. Δείτε, για παράδειγμα, με τις προληπτικές εξετάσεις, αντίστοιχα τις διακομιδές κτλ. Και απέναντι σε αυτό το έγκλημα διαρκείας, αντίπαλο δέος μπορούν να είναι μόνο οι ίδιοι υγειονομικοί μαζί με τους εργαζόμενους. Όλο το λαό που με τον αγώνα τους, τις διεκδικήσεις, την αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής μπορούν να κατακτήσουν αυτό που πραγματικά τους αξίζει και δικαιούνται να απολαμβάνουν τον 21ο αιώνα. Αποκλειστικά σύγχρονη, αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, χρηματοδότηση και προσλήψεις στο ύψος των αναγκών για να πάψει η υγεία να είναι εμπόρευμα και να ξελωθεί η επιχειρηματική δράση, που όσο αναπτύσσεται με τις ευλογίες των κυβερνήσεων αλλά και όσων άλλων κομμάτων τη στηρίζουν, τόσο στερεί από τον λαό τη δυνατότητα να έχει την υγεία του και να απολαμβάνει για αυτόν τον σκοπό κάθε σύγχρονο επίτευγμα της επιστήμης. Στη βάση λοιπόν των ανωτέρων, κύριε Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Αναφορικά με τα άρθρα του Υπουργείου Εσωτερικών θα τοποθετηθεί πιο συγκεκριμένα ο σύντροφος Χρήστος Κατσότης, και για κάποια ένα-δύο ακόμα άρθρα στη δευτερολογία θα πιαστούν, όπως και τα ζητήματα των τροπολογίων. Ευχαριστώ πολύ.